Στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας βρέθηκαν το πρωί εκατοντάδες αγρότες με πολλά αγροτικά μηχανήματα ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Οι αγροτοσυνδικαλιστές τόνισαν στις ομιλίες και στις παρεμβάσεις τους πως μόνο μέσα από τους αγώνες μπορεί να αλλάξει αυτή η καταστροφική για τους αγρότες πολιτική. Σήμερα είναι η αρχή νέων κινητοποιήσεων, γιατί είναι και η αρχή νέων βάρβαρων μέτρων ενάντια στη μικρομεσαία αγροτιά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΙΜΑΡ μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν και θέλουν να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης, της πλάτης του λαού και των αγροτών. Αντιστοιχόμαστε και καλούμε όλους τους αγρότες, και αυτό δείχνουμε με τη σημερινή κινητοποίηση, ότι θα αντιπιτηθούμε, όχι μόνο θα αντισταθούμε, θα αντιπιτηθούμε. Να μην περάσει αυτή η πολιτική μέχρι να την ανατρέψουμε και να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια και στα χωριά μας. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να ξεκληριστούμε για να δώσουν τα χωράφια και την παραγωγή στους μεγαλοαγρότες καπιταλιστές. Οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο και θα διεκδικήσουμε μέχρι τελικής πτώσης τη λύση των προβλημάτων μας. Η συμμετοχή είναι πολύ καλή. Ο καιρός είναι καλός, οι αγρότες είναι συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για να κερδίσουμε, να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που μας οδηγεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Θα παλέψουμε και είναι η αρχή ενός γύρου κινητοποιήσεων που θα είναι μέχρι τελικής πτώσεως. Εμείς είμαστε οι αγρότες, εμείς παράγουμε, ήρθε η ώρα να παλέψουμε μέχρι να κατακτήσουμε την παραγωγή, να την κερδίσουμε εμείς. Τον πλούτο που παράγουμε μόνο εμείς έχουμε δικαίωμα να τον κερδίσουμε. Έτσι λοιπόν, κοιτάμε στα μάτια σε όλους τους αγρότες που μπορεί να μην μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ, ότι είναι η έναρξη κινητοποιήσεων μαζικών και δεν πρόκειται να σκύψουμε ποτέ το κεφάλι για χατήρι κανενός.